είστε κοντά μας. Τον κύριο Καζάκο, καλή σας μέρα και καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα σας. Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Καζάκος. Για να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, κύριε Καζάκο. Καταρχάς, ο κύριος Παπαδήμος είναι στις Βρυξέλλες, προσπαθεί να πείσει πρώτον για την αξιοπιστία της χώρας και δεύτερον για την καταβολή της επόμενης δόσης. Που εξαρτώνται πολλά από τα χρήματα αυτά που θα πάρουμε, αλλά όχι τα πάντα. Όχι τα πάντα, αλλά πολλά. Να αντιστρέφω τη σειρά. Σίγουρα αυτό είναι μια προϋπόθεση, αν θέλετε, για να αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά για την προσαρμογή που πρέπει ακόμα να γίνει της χώρας στα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Δηλαδή στο να ξεπεράσουμε τις ατέλειες και ανισορροπίες του παρελθόντος και να προσαρμοστούμε στις νέες ευρωπαϊκές συνθήκες. Είναι προϋπόθεση. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα. Όχι, δηλαδή, είπα όχι τα πάντα, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι η περίφημη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου μπορεί και να είναι στον αέρα με όσα συμβαίνουν στον Ευρωπαϊκό Νότο. Καταρχάς, για εμάς το θέμα είναι να τηρήσουμε αυτά τα οποία έχουμε υπογράψει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Ότι ουσιαστικά οι εταίροι και το IMF είναι έτοιμοι να μας χρηματοδοτήσουν και στην επόμενη φάση, αλλά θέλουν μία σοβαρή δέσμευση του πολιτικού συστήματος, συνολικά, ότι τα επόμενα χρόνια, γιατί μιλάμε για τέτοιου είδους δουλειές, θα παρθούν τα απαραίτητα μέτρα. Γι' αυτό άλλωστε συμφωνήθηκε το καλοκαίρι το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής. Το οποίο πέρασε από τη Βουλή, κύριε Καζάκο. Βεβαίως έχει περάσει από τη Βουλή και ουσιαστικά αυτό θα αποτελέσει και τη βάση με κάποιες αλλαγές για το επόμενο, για το δεύτερο μνημόνιο που λέμε. Mm-hmm. Και το ίδιο ισχύει και για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αφορά ολόκληρη την περίοδο μέχρι το 2015. Με άλλα λόγια, έχουμε να κάνουμε με δεσμεύσεις που αφορούν τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορεί το ελληνικό σύστημα να πει ναι, εγώ δεσμεύομαι τώρα, αλλά μετά τις 19 Φεβρουαρίου θα τα ξαναπούμε. Αυτό δεν γίνεται. Και για το λόγο αυτό. Πρέπει να υπογράψει, νομίζετε εσείς. Ότι. Συμφωνείτε δηλαδή εσείς με αυτή τη δέσμευση. Είναι λίγο υπερβολικό, θα έλεγα, και άκομψο, αν θέλετε. Και λίγο ασυνήθιστο έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Και δεν συνδέεται και με την επόμενη δανειακή σύμβαση. Συνδέεται με την έκτη δόση άμεσα. Συνδέεται από τους Ευρωπαίους. Και με την έκτη δόση. Ναι, ναι. Αλλά συνδέεται και με τις επόμενες κινήσεις. Και αυτό τη σύμβαση και ναι, το μνημόνιο. Δηλαδή τους όρους οικονομικής πολιτικής, τους οποίους βέβαια ξέρουμε τώρα. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Ξέρουμε τι δανειακή σύμβαση θα είναι αυτή που θα υπογράψουμε. Ξέρουμε τι δίνουμε εμείς, τι παίρνουμε από τους ξένους. Ξέρουμε κατά πόσο θα μας βοηθήσει. Ξέρουμε αν οι ζημιές τώρα, η επίθεση μάλλον που δέχεται από τις αγορές η Ισπανία και η Ιταλία και ίσως και η Ισπανία αύριο μεθαύριο και η Γαλλία και η Αυστρία και το Βέλγιο, αν θα αλλάξουν τους όρους κάνοντας τη σύμβαση μη τόσο συμφέρουσα για μας. Η σύμβαση, θα έλεγα, που ετοιμάζεται. Είναι συμφέρουσα για μας. Και μάλιστα όχι μόνο η σύμβαση, αλλά όλο το πακέτο του Οκτωβρίου. Παραδείγματος χάρη, μειώνει τις μελλοντικές πληρωμές τόκων. Mm-hmm. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό φαίνεται στο νέο προϋπολογισμό. Εάν ληφθούν υπόψη οι μειώσεις των πληρωμών τόκων, δηλαδή του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων, τότε ο προϋπολογισμός μπορεί να ελπίζει ότι ήδη από του χρόνου θα έχει και ένα πρωτογενές πλεόνασμα που λέμε, που είναι σημαντικό για την αξιοπιστία μας και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι επιμηκύνεται ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων. Γίνεται το περιβόητο haircut. Δηλαδή, παρετούνται. Είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν λέω ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αλλά παρετούνται οι δανειστές μας από ένα μέρος, ελπίζουμε γύρω στο 50%, περίπου. Θα είναι ίσως λιγότερο στο τέλος, αλλά περίπου. Και καταρχάς από ένα μέρος των απαιτήσεών τους έναντι της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρές προϋποθέσεις. Συν το ότι προβλέπεται ότι αν συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ορισμένα μέτρα προσαρμογής θα πάρουμε την περιβόητη έκτη δόση. Έχουμε καταντήσει λίγο και σαν τους ναρκωμανείς, δηλαδή. Έτσι, περιμένουμε την επόμενη δόση. Αλλά δεν είναι μόνο η επόμενη δόση. Είναι το δεύτερο μεγάλο πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας για να τα βγάλει πέρα τα επόμενα χρόνια. Άρα δεν έχουμε μεγάλες επιλογές. Νομίζω ότι δεν είναι μια κατάσταση τέτοια, κακή βεβαίως,
πάρα πολύ κακή, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό, που έχει όμως πολύ βαθιές ρίζες, αλλά να ξέρουμε ότι αν το ρίξουμε σε συνθήματα του τύπου εθνική ανεξαρτησία και είμαστε περήφανοι και έχουμε μπέσα και όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί να οδηγηθούμε σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα είναι αν έπρεπε να φτάσουμε ως εδώ ή όχι. Είναι ότι εάν δεν προχωρήσουμε στο δρόμο στον οποίο έχουμε συμφωνήσει. Έτσι, τον ευρωπαϊκό τον εννοείται, τον, έτσι. Βεβαίως. Έτσι, τότε η κατάσταση θα γίνει πάρα πολύ χειρότερη. Και αφήνω απ' έξω το ενδεχόμενο και της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας, που είναι μερικοί που λένε, ναι, αυτό δεν το θέλουν οι ξένες τράπεζες, ναι, αλλά το θέμα είναι τι θέλουμε εμείς. Ότι εδώ, δηλαδή, ανεξέλεγκτη χρεοκοπία σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και άλλωστε μερικά φαίνονται ήδη όταν βγαίνει ο Υπουργός και αισθάνεται την ανάγκη να βεβαιώσει ότι θα πληρώσει τις συντάξεις ή ότι θα χρειαστεί να αναβάλει λίγο τις συντάξεις. Το ότι υπάρχει εσωτερική στάση πληρωμών είναι δηλαδή, πια κοινό μυστικό. Βέβαια. Το βλέπει ο κόσμος, το βιώνουν όλοι. Το κράτος δεν πληρώνει προμηθευτές του και όλα αυτά τα τους. Και βεβαίως με επαγγελματικές ομάδες να αντιδρούν και σε σειρά μεταρρυθμίσεων. Για παράδειγμα, δεν ξέρω πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν δεν άνοιγαν μερικά επαγγέλματα, με αποτέλεσμα να πιέζουν οι επαγγελματίες που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία και να είναι στη μέση πάντα οι απλοί πολίτες που πληρώνουν για την ύφη. Θέλω να σας ρωτήσω, με τις αποκρατικοποιήσεις, κύριε Καζάκου, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και κάτω από ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες θα γίνουν αυτές, έτσι ώστε και το κράτος να κερδίσει ή, να το πω διαφορετικά, να μην χάσει. Να μην χάσει, γιατί θα χάσει και τα πάντα αν χάσει. Σύμφωνοι. Αυτή είναι η κίνδυνη που περιγράψατε, λίγο συνοπτικά. Ότι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων είναι σε επίπεδο αρχής σωστό, είναι, εκεί νομίζω δεν αμφιβάλλουμε. Είναι ένας τρόπος να αποκτήσουμε πόρους για να ξεπληρώσουμε χρέη, ενδεχομένως για να τραβήξουμε νέες επενδύσεις στη χώρα τις οποίες χρειαζόμαστε. Και αν θέλετε για να εισαχθεί στη χώρα ένα είδος επιχειρηματικού know-how, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου θα αξιοποιούνται δημόσιες επιχειρήσεις ή δημόσια περιουσία για επιχειρηματικούς σκοπούς. Αυτή, αν θέλετε, είναι το σκεπτικό. Mm-hmm. Εκείνο εμένα που με ανησυχεί είναι το εξής. Πρώτον, ότι όλα αυτά γίνονται υπό τρομακτική πίεση. Δηλαδή πράγματα που θα έπρεπε να τα είχαμε προχωρήσει στο παρελθόν, σε βάθος χρόνου, αν θέλετε, την προηγούμενη δεκαετία, ας πούμε τώρα, δεν τα έχουμε κάνει και πρέπει τώρα να τα κάνουμε μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι λοιπόν μέσα σε λοιπόν, αυτό? Λοιπόν, ο κίνδυνος είναι αυτός ότι όταν λειτουργείς υπό πίεση, πρώτον δεν σχεδιάζεις καλά. Δεύτερον, κάνεις κάθε είδους συμφωνίες που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ποινικά αδικήματα. Και τρίτον, πράγμα. Ο εφαρμοστικός νόμος δεν τα καλύπτει όλα αυτά. Τα καλύπτει, ναι, αλλά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει όταν μετά από κάθε ιδιωτικοποίηση αρχίζει και βγαίνει. Αρχιένουν ρεπορτάζ ότι εδώ έγινε σκάνδαλο, ότι ευνοήθηκαν ορισμένοι. Θα τα μαθαίνουμε, κύριε Κατσάκη. Να είστε καλά, δηλαδή, θα τα μαθαίνουμε. Αλλά το κυριότερο απ' όλα, ο κυριότερος κίνδυνος είναι ότι μπορεί όλες αυτές οι αποκρατικοποιήσεις να γίνουν κυρίως για εισπρακτικούς στόχους, για να αντλήσουμε πόρους και όχι για να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δημόσια περιουσία για να εισάγουμε επιχειρηματικό know-how και όλα αυτά τα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί έχουμε το προηγούμενο, και αυτό είναι σημαντικό, της Treuhand. Δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί κανένας με αυτό το πράγμα, γιατί το λέω γιατί διάβαζα στις εφημερίδες ότι να το πρότυπο, να το κάνουμε όπως η Treuhand και τέτοια. Καμία αντίρρηση. Οι Γερμανοί πραγματικά μέσα σε 4 χρόνια είχαν καθαρίσει την Ανατολική Γερμανία από όλες τις προβληματικές επιχειρήσεις τις οποίες είχαν. Αλλά γιατί αυτό δεν μπορούμε εμείς να το δουλέψουμε ως μοντέλο? Ναι, γιατί είναι προβληματικό. Δηλαδή, έτσι όπως έγινε. Γιατί και εκεί έγινε η υποπίεση. Και έγινε υπό την εξής έννοια υποπίεση, ότι θέλαν να ξεμπλέξουν όσο γίνεται περισσότερο με τις κρατικές επιχειρηματικές μονάδες της Ανατολικής, της τότε Λαϊκής Δημοκρατίας. Έτσι. Λοιπόν, επειδή έγιναν υποπίεση, πρώτον, αυξήθηκε δραματικά η ανεργία στην Ανατολική Γερμανία. Mm-hmm. Δεύτερον, και εξακολουθεί τόσα χρόνια μετά να είναι δεύτερη ταχύτητα Γερμανία. Ακόμη και τόσα χρόνια μετά. Βεβαίως. Δεν έχει ξεπεραστεί το θέμα. Βέβαια. Το δεύτερο είναι ότι αν θέλετε, ακόμα και καλές επιχειρήσεις έπεσαν στα χέρια αετονίχηδων, επειδή όλα γινόντουσαν υποπίεση. Έπρεπε να τελειώνουν γρήγορα.
Και το τρίτο είναι ότι πάσης φύσης λαμόγια, εμπλέκανε σε αυτή την ιστορία. Δεν με διαβεβαιώνετε, δηλαδή με κάνετε να ανησυχώ ακόμη περισσότερο και εμένα και όσους σας ακούνε, κύριε Κασάκο, περιγράφοντας μια ιστορία στη Γερμανία, ναι, που με κινδύνους που στην Ελλάδα δεν είναι απλή κίνδυνη, όχι, είναι μπροστά μας, είναι τα τέρατα που παλεύουμε να νικήσουμε χρόνια ολόκληρα. Αυτό θέλω να πω. Και άρα όσοι πιέζουν... Μα μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μπορεί να γίνει χωρίς πίεση, για παράδειγμα. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο. Νομίζω ότι αυτή είναι και η λογική των παρεμβάσεων του Προέδρου του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων. Ότι παιδιά, όχι τόσο πολύ, γιατί θα γίνουν και λάθη. Και δεν ξέρετε, και ανοίγουμε με τον τρόπο αυτό. Είστε τρόπο... λοιπόν κατά της πώλησης δημόσιας περιουσίας, αλλά υπέρ της αξιοποίησης της περιουσίας αυτής. Ακόμα και είμαι και υπέρ της πώλησης, αρκεί να γίνει με μια σχετική άνεση χρόνου, με την αξιοποίηση πραγματικού know-how. Έχοντας μελετήσει το θέμα, κύριε Καζάκου, είστε ένας από τους καλύτερους καθηγητές που διαθέτει η χώρα αυτή. Θέλω να σας ρωτήσω αν ξεχωρίζετε. Μην υπερβάλλουμε τώρα. Υπερβάλλω, λέτε. Λιγάκι. Όπου ο κλάδος σας δίνει τα εύσημα. Χαίρομαι πολύ που είσαστε κοντά μας εμείς με αυτή την ιδιότητα. Εντάξει, λοιπόν. Είστε άνθρωπος της δουλειάς, για να το πω διαφορετικά. Ας το πούμε έτσι. Ποια είναι αυτά τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου στα οποία εσείς θα τραβούσατε κόκκινη γραμμή και θα λέγατε ότι θα χάσουμε αν αλλάξουν χέρια? Κοιτάτε, έχω τον κατάλογο των αποκρατικοποίησεων. τι ετοιμάζουμε για πώληση, το οποίο είναι σημαντικό. Και τι δεν ετοιμάζουμε. Λοιπόν, από αυτά που έχω εδώ, αισθάνομαι ότι ορισμένα πράγματα... Α, ναι. Ίσως θα έπρεπε να τα ξανασκεφτούμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί εάν πουλήσουμε κερδοφόρες επιχειρήσεις, έτσι, παραδείγματος χάρη τα λαχεία, έτσι, τον ΟΠΑΠ. Αυτό σημαίνει ότι πουλάμε τώρα για να εισπράξουμε, αλλά χάνουμε μελλοντικά έσοδα. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα μεταφέρεται πάλι στο μέλλον. Εκεί πραγματικά χρειάζεται πάρα πολύ σκέψη, τι πουλάς και τι δεν πουλάς. Το να συζητήσουμε για την αξιοποίηση του ελληνικού, ναι. Αλλά ακόμα και εκεί θέλει προσοχή. Βέβαια, αυτό εμένα που με ανησυχεί είναι ότι το πολιτικό μας σύστημα, και όταν λέω πολιτικό σύστημα δεν εννοώ τώρα ένα-δύο υπουργούς, εννοώ όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοια πράγματα, δεν παίρνει αποφάσεις. Αποφεύγει να πάρει αποφάσεις. Και το παράδειγμα του ελληνικού είναι χαρακτηριστικό. Έχεις να κάνεις με ένα φιλέτο, μερικοί λένε ότι είναι το φιλέτο της Μεσογείου, και το αφήνεις και χάνεται και καταστρέφεται και στο μεταξύ αναπτύσσονται και διάφορα... Δεν υπάρχει ενδιαφέρον άξιο της περιουσίας αυτής, λένε κάποιοι. Και θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση οι ξένοι επενδυτές να μπορέσουν να τα βρουν ακόμη φθηνότερα αύριο μεθαύριο? Βέβαια, να τα βρουν για ένα κομμάτι ψωμί αύριο μεθαύριο. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τώρα, κύριε Καζάκου? Σωστό. Αυτό είναι άλλος ένας κίνδυνος. Ξέχασα να τον αναφέρω προηγουμένως. Και πρέπει να προσθέσουμε όμως και κάτι άλλο. Ότι δεν είμαστε οι μόνοι που βγαίνουμε έξω με ιδιωτικοποιήσεις και με αξιοποίηση περιουσίας. Υπάρχουν και άλλες χώρες. Αυτό γίνεται παραδείγματος χάρη στην Πολωνία. Θέλω να πω δηλαδή, αν σκεφτόμαστε για σοβαρούς επενδυτές που θα έρθουν στην Ελλάδα να αξιοποιήσουν ελληνικά ακίνητα ή άλλα πράγματα ή επιχειρήσεις, αυτοί έχουν και άλλες επιλογές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε μία πολύ δυσμενή συγκυρία. Όχι μόνο διότι έχουν απαξιωθεί οι δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά και διότι υπάρχουν ανταγωνιστικές προσφορές για ιδιωτικοποιήσεις στη Βαρκελόνη, παραδείγματος χάρη, ή στη Μαδρίτη, που φαίνεται ότι είναι πιο ελκυστικές από ότι οι δικές είναι δικές μας τώρα. Ναι. Και μπορεί τα πράγματα να χειροτερεύσουν. Εγώ εκεί συμφωνώ μαζί σας. Χάνοντας χρόνο, θα έλεγε κάποιος, δεν χάνουμε και χρήμα? Έχουμε ήδη χάσει και πολύ χρόνο και πολύ χρήμα. Πολλές από τις 10 είχαν άλλη αξία. Ορίστε πάλι για παράδειγμα την Εθνική Τράπεζα. Η μετοχή της ακόμα και πριν από μερικούς μήνες ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 6,2, έχοντας πέσει βέβαια από 15. ευρώ. Τώρα είναι κάτω από 2 ευρώ. Δηλαδή ούτε ένα σουβλάκι δεν κοστίζει η μετοχή της Εθνικής. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε χάσει χρόνο. Είναι δύσκολο το έργο. Δηλαδή πρέπει να δούμε πότε θα πουλήσουμε, πότε θα αξιοποιήσουμε, τι είδους συμβάσεις θα κάνουμε, πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί που θα έρθουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά. Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις και από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας θα πηγαίνουν μόνο στους δανειστές μας? Όχι. Ναι. Ο νόμος το ορίζει ρητά. Ο νόμος, το εφαρμοστικός νόμος που λέμε, με τον οποίο ιδρύθηκε
το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων προβλέπει ότι τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις θα χρησιμοποιούνται για να αποπληρωθεί το ελληνικό χρέος. Είναι δηλαδή ο προορισμός. Και βέβαια και τα έξοδα του Ταμείου. Πηγαίνουν δηλαδή στους δανειστές. Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι μία πτυχή. Mm-hmm. Η άλλη είναι ότι οι δανειστές παρετούνται από ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεών τους. Πρέπει να τα βλέπει κανένας δηλαδή συνολικά. Έτσι δεν είναι. Ποιες ήταν οι απαιτήσεις? Στο δάνειο. Οι απαιτήσεις τους είναι τα λεφτά που μας έχουν δανείσει και τα θέλουν πίσω. Παρετούνται από τα μισά από αυτά, περίπου. Έτσι. Μία ενδεχόμενη χρεοκοπία, ωστόσο, στο μέλλον. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε να αποπληρώσουμε χρέη, δάνεια κλπ. Στην καινούρια δανειακή σύμβαση, στο μνημόνιο. Η Γερμανία έχει μία έκφραση γι' αυτό. Τι θα μπορούσε να σημάει για μας? Μη ζωγραφίζετε το διάβολο στον τοίχο. Μη ζωγραφίζουμε διάβολο στον τοίχο τώρα. Είναι σενάριο καταστροφής αυτό που λέτε. Δηλαδή το να χρεοκοπήσουμε άναρχα, ανοργάνωτα και αν θέλετε και χωρίς την στήριξη των εταίρων. Και αυτό το οποίο μερικοί το προβάλλουν σαν καλή μονομερή λύση, δηλαδή να κηρύξει η Ελλάδα στάση πληρώμων και ως μαζί μας. Σημαίνει βέβαια έξοδο από το ευρώ, αλλά τα αφήνω αυτό γιατί δεν αφορούν και... πολλοί δεν νομίζουν ότι τους αφορούν αυτά τα πράγματα, αλλά να δείτε τι έχει να γίνει. Πρώτον λοιπόν, θα πρέπει το κράτος από τη μια μέρα στην άλλη να κατεβάσει τις δαπάνες του στο επίπεδο των εσόδων του. Mm-hmm. Το έλλειμμα του 2011 ήταν περίπου 20 δισεκατομμύρια, περίπου 21, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να καλυφθεί αμέσως. Δεν θα έχει λεφτά. Δεν θα μπορεί να δανειστεί. Έτσι, το πρώτο. 21 δις από τη μια ώρα στην άλλη. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μίσθους, για συντάξεις, για επιδοτήσεις επιχειρήσεων, mm-hmm. για πάσης φύσης κοινωνική πρόνοια και όλα. Δεύτερον, δεν έχουν οι τράπεζες λεφτά. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει στις τράπεζες εάν ο κόσμος υποψιαστεί ότι πάμε για χρεοκοπία και για έξοδο από το ευρώ. Νομίζω αυτό που γίνεται εδώ και πολύ καιρό τώρα, κύριε Χρυσάκο, δεν είναι κάποια έκπληξη για τον κόσμο. Οι δανειστές μας πώς αντιδρούν, έρχονται και κάνουν τι, κατασχέσεις? Αν χρεοκοπήσουμε έτσι απότομα. Κοιτάτε, αρχίζει μια περίεργη διαδικασία. Πρέπει να δει κανένας τι έχει γίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις στον τρίτο κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό. Στην περίπτωση της Αργεντινής, την τράβαγαν και την τραβούν ακόμα στα δικαστήρια, προσπαθώντας να δεσμεύσουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Ίσως σας κόβω το καλύτερο σημείο. Όχι, δεν είναι το μείζον αυτό. Διότι και τα δικαστήρια έχει ένα θεματάκι. Σε ποια δικαστήρια μας τρέχουν τώρα, πριν, μετά κλπ. Αλλά δυστυχώς πρέπει να πάω σε διαφημίσεις τρέχοντας. Οπότε θα σας καλέσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές να πιάσουμε το νήμα από εδώ και κάτω, κύριε Καζάκο. Να είστε καλά που ήσασταν κοντά μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο πάλι εδώ.